είναι και μια μεγάλη λαϊκή δύναμη που προέρχεται από το πιστό λαό της. Σύστημα της Εκκλησίας. Με αυτά που λένε δεν προσβάλλουν κάποια πρόσωπα. Προσβάλλουν την Εκκλησία ως σώμα Χριστού και την ιστορική της σχέση με τον Ελληνισμό. Όποιος και αν βρισκόταν στη θέση μας, όποιος και αν ήταν προκαθήμενος της Εκκλησίας, όποιος και αν ήταν μέλος της ιεραρχίας, θα είχε την ίδια με μας άποψη. Θα αντιδρούσε και θα ενεργούσε όπως αντιδρούμε και ενεργούμε εμείς. Αυτό δεν έγινε και το 1987, για να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα. Γιατί τόση ανασφάλεια, γιατί τόσος εκνευρισμός, γιατί τόση έλλειψη εμπιστοσύνης στο αισθητήριο και στην κρίση του λαού. Της ιστορικής προοπτικής αυτού του τόπου του λόγος, είναι απειγορευμένος ως πολιτικός δήθεν ο λόγος υπέρ των πτωχών, υπέρ των αδυνάτων, υπέρ των αδικουμένων, υπέρ των πασχόντων, των ταπεινών και καταφρονεμένων, ο λόγος για την ιστορική μνήμη, για την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, ο λόγος για τη φιλανθρωπία και τη γενναιοδορία, ο λόγος για την ελπίδα, είναι λόγος, όπως τον λένε, πολιτικός. Είναι πολιτικός ο λόγος για την οικογένεια, ο λόγος για την παιδεία, ο λόγος για την νεολαία, ο λόγος για τα ναρκωτικά, ο λόγος για τα εθνικά μας θέματα, είναι λόγος. Και πατερικός, δηλαδή λόγος ανθρώπινος, λόγος απλός. Αν όμως ένας τέτοιος λόγος δεν αρθρώνεται από την Εκκλησία, τότε τι πρέπει να λέει και τι πρέπει να κάνει η Εκκλησία? Θα τους βόλευε πολύ η Εκκλησία να ήταν περιορισμένη μόνο μέσα στους τοίχους των ναών. Και εμείς μεν δεν υποβαθμίζουμε τη λειτουργική και λατρευτική μας ζωή, αλλά και δεν περιορίζουμε τα ενδιαφέροντά μας μόνο στη ψυχή του ανθρώπου, αλλά και στο σώμα του και στις κοινωνικές του ανάγκες, γιατί η Εκκλησία είναι μαζί με το λαό
στον κάθε άνθρωπο όχι μόνο πνεύμα, αλλά και ύλη, αλλά και σάρκα, υπέρ της οποίας μάχεται και αγωνίζεται. Δεν επιθυμούμε κοσμική δόξα και δεν θέλουμε κανενός είδους συγκυβέρνηση, ούτε καν μερίδιο κοσμικής εξουσίας. Το ράσο και του πιο φτωχού παπά είναι ανώτερο και από αυτή την αυτοκρατορική αλουργίδα. Τη μεγαλύτερη δόξα και τη μεγαλύτερη τιμή εμείς οι κληρικοί τη νιώθουμε όταν βαστάμε στα χέρια μας το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Αλλά παράλληλα νιώθουμε και μια βαριά ευθύνη για το γένος μας. Αυτό δεν είναι διεκδίκηση εξουσίας. Είναι ευθύνη και βάρος ιστορικό που συνοδεύεται από θυσίες και από μαρτύρια. Ας μάθουν λοιπόν όσοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν να κατανοήσουν και ιδίως να βιώσουν την ορθόδοξη παράδοσή μας, ότι τίποτε δεν είναι πιο σύγχρονο από την αγάπη, από την επιείκεια, από τη συγχώρηση, την παρηγορία, την προσδοκία και την ελπίδα της Αναστάσεως. Εμείς που μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, γνωρίζουμε και νιώθουμε τι θα πει η μικρή λειτουργική φράση «Ειρήνη ημίν». Εμείς που μαζευτήκαμε εδώ, γνωρίζουμε τι θα πει και τι σημαίνει η επίσης λειτουργική φράση «Άνω σχόμεν τας καρδίας». Το ζήτημα των ταυτοτήτων και της αφαίρεσης του θρησκεύματος μας το θεωρούμε σημαντική σπουδαιότητα ζήτημα. Γι' αυτό και διαμαρτυρόμαστε. Δεν τρέφουμε αυταπάτες, ούτε διώκουμε χήμερες. Δεν προσδίδουμε στο θέμα αυτό διαστάσεις που τάχα δεν έχει. Δεν τραγικοποιούμε τα πράγματα. Στον αποκλεισμό από τις νέες ταυτότητες του θρησκεύματος που υπάρχει γραμμένο εδώ και 85 περίπου χρόνια, βλέπουμε μπροστά μας την επιχείρηση να εξοδελιστούν σιγά σιγά από τη δημόσια ζωή ένα προς ένα όλα τα στοιχεία της θρησκευτικότητός μας, ώστε να φτάσουμε σταδιακά στο θρησκευτικό αποχρωματισμό της κοινωνίας. Σήμερα βγαίνει το θρήσκευμα από τις ταυτότητες. Αύριο βγαίνουν τα θρησκευτικά από το σχολείο. Την άλλη βγαίνει ο Σταυρός από τη σημαία. Την παράλλη βγαίνουν οι ιερές εικόνες από τα δημόσια καταστήματα. Θα επιβληθεί υποχρεωτικός ο πολιτικός γάμος. Θα υποβαθμιστεί η Εκκλησία στο επίπεδο ιδιωτικής φύσεως θεσμού. Θα αποχριστιανιστεί ο δημόσιος βίος. Δεν είναι δύσκολο από όσα γράφονται χωρίς να διαψεύδονται να συναχθούν και τα αναγκαία επακόλουθα. Από αυτής της απόψεως η διαγραφή του θρησκεύματος από τις ταυτότητες φύγει την πίστη μας. Μέχρι τώρα συνέβησαν και αρκετά άλλα για τα οποία αν και υψώσαμε φωνή διαμαρτυρίας δεν εισακουστήκαμε. Τώρα βγάζουνε και το θρήσκευμα από τις ταυτότητες. Όχι, φτάνει πια!
κατάστασης που δεν μπορεί να απνοηθούν. Είμαστε μια μικρή θρησκευτική μειονότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε στην εθνική μας ταυτότητα να δείχνουμε και να ομολογούμε την ορθόδοξη πίστη μας. Γιατί δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας λόγος να μας το αρνούνται. Αλλά και η νομική πλευρά δεν είναι όπως μας τη λένε. Και επιτρέψατε μου με λίγα λόγια να σας εξηγήσω το νομικό μέρος. Σήμερα ισχύει ο νόμος 1988 του 1991. Αυτός ο νόμος λέει ότι στις ταυτότητες πρέπει υποχρεωτικά να καταγράφεται το θρήσκευμα. Άρα ο νόμος υπάρχει έως ότου αλλάξει, αλλά τώρα υπάρχει και ο νόμος αυτός μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά επεστρατεύθη η αρχή. Η αρχή προστασίας του πολίτη από την επεξεργασία προσωπικών ευαίσθητων δεδομένων. Ήρθε λοιπόν η αρχή και απεφάνθη ότι ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικός και επομένως δεν πρέπει να εφαρμοστεί. Αλλά ποια είναι η αρχή η οποία αναλαμβάνει να υποκαταστήσει τη Βουλή, ποια είναι η αρχή που αναλαμβάνει να υποκαταστήσει τα δικαστήρια και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί σύμφωνα με το Σύνταγμα την αντισυνταγματικότητα των νόμων μόνο η Βουλή μπορεί να κηρύξει, μόνο τα δικαστήρια μπορούν να κηρύξουν, μόνο ο Πρόεδρος μπορεί να επισημάνει. Αλλά η αρχή έκρινε ως αντισυνταγματικό αυτό το νόμο, γιατί στηρίχθηκε σε ένα νεότερο νόμο, το νόμο 2472 του 97. Και τι λέει αυτός ο νόμος? Αυτός ο νόμος λέει ότι για τα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία δεν μπορεί να γίνει αναγραφή σε δημόσιο κείμενο και ότι το θρήσκευμα υπάγεται σε αυτά τα στοιχεία. Αλλά έκανε η αρχή ότι δεν πρόσεξε ότι παρακάτω στον ίδιο νόμο εισάγονται εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις στον κανόνα. Ο κανόνας λέει προσωπικά ευαίσθητα γεγονότα, στοιχεία δεν κατακορίζονται. Κατακορίζονται όμως κατ' εξαίρεση όταν αυτός ο οποίος είναι ενδιαφερόμενος για τον εαυτόν του συμφωνεί στο να γραφούν τα στοιχεία του αυτά. Άρα ο ίδιος αυτός νόμος εισάγει την προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος. Είναι η λύση την οποία έχουμε προτείνει εμείς ως Εκκλησία. Εγκαταλείψανται στην αρχική μας τοποθέτηση να είναι υποχρεωτική η καταγραφή. Και το εκάναμε αυτό εκ λόγων σεβασμού προς εκείνους τους συμπολίτες μας που για διαφόρους λόγους δεν θέλουν να καταγράψουν τη θρησκεία τους. Όμως η κυβέρνηση, ενώ μας υπεσχέθη ότι θα συζητήσει μαζί μας το ζήτημα, τελικά μας αγνόησε και προχώρησε στην εξαγγελία και στην απόφαση μιας ρύθμισης χωρίς να ακούσει τις απόψεις μας, χωρίς να ακούσουμε εμείς τις απόψεις της. Και ανταυτού βρεθήκαμε πρώτε τελεσμένο, αλλά οι αποφάσεις της αρχής δεν είναι θέσματα. Η Εκκλησία έχει μαζί της τη γνώμη πολλών έγκριτων νομομαθών, σύμφωνα με την οποία η προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος δεν είναι αντισυνταγματική.
Εδώ τώρα το ζήτημα συγκεντρώνεται στο ήχος της κρατικής εξουσίας, στη μέθοδο, στην περιφρόνηση, όχι μόνο της Εκκλησίας και της Ιεραρχίας, αλλά και του λαού του Θεού. Πρόκειται για την περιφρόνηση προς τη γνώμη πολλών πολιτών, προς τη ζώσα και βιωμένη παράδοση του τόπου, δηλαδή προς την ιδιοσυστασία του και προς την ενεργό ιστορική του συνείδηση. Επικαλούνται και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποβολή του θρησκεύματος από τις ταυτότητες. Τελούν σε πλάνη, διότι ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδωσε οδηγία να βγει το θρήσκευμα. Μάλιστα, τελευταία επανέλαβε τόσο η Κομισιόν όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι το θέμα του τι θα περιλαμβάνουν οι ταυτότητες ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κυβερνήσεων των κρατών μελών και προσέθεσε η τυχόν αναγραφή του θρησκεύματος δεν παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τι έχουν τώρα να πούνε οι νομομαθείς της αρχής που παρέσυραν την κυβέρνηση? Μας ερωτούν ακόμα γιατί ενώ στα διαβατήρια δεν υπάρχει το θρήσκευμα και εμείς δεν διαμαρτυρόμαστε. Απαντάμε, ποτέ στα διαβατήρια δεν υπήρχε το θρήσκευμα. Άλλο είναι κάτι και να μην υπάρχει και άλλο είναι κάτι να υπάρχει και να το ξεχρεμάς και να το πετάς και να το περιφρονείς και να το βγάζεις έξω. Στην Ελλάδα, μια χώρα δημοκρατική και με μακρά ελληνορθόδοξη παράδοση, ποτέ δεν ευδοκίμησε ο ρατσισμός, η μυσαλλοδοξία και οι διακρίσεις σε βάρος των αδυνάτων. Το λέγω αυτό γιατί επιστρατεύεται το επιχείρημα ότι δεν πρέπει να υπάρχει το θρήσκευμα στις ταυτότητες για να μην καταπιέζονται τάχα οι μειονότητες. Αναφέρονται διαρκώς σε διάφορα ζητήματα που αφορούν τη θρησκευτική ελευθερία των ετεροδόξων και των αλλοθρήσκων. Εμείς τους λέμε, στην Ελλάδα ισχύει όχι μόνο ανεξιθρησκεία, αλλά και πλήρης θρησκευτική ελευθερία, της οποίας απολαμβάνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, οι ετερόδοξοι, αλλά και οι οπαδοί όλων των γνωστών θρησκειών. Και έρχομαι και σε ένα ακόμα άλλο επιχείρημα. Και της ελευθερίας. Εδώ γεννήθηκε η έννοια της ελευθερίας και εδώ ο λαός μας για την ελευθερία έχει υποστεί θυσίες επιθυσιών και έχει σταυρωθεί επάνω στο σταυρό του εθνικού του χρέους. Ένας άλλος ισχυρισμός των επικριτών μας είναι ότι οφείλουμε οι πάντες υπακοή στους νόμους. Όντως, οφείλουμε όλοι υπακοή στους νόμους και εμείς πρώτοι είμαστε νομοταγείς και εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας προς την πολιτεία με αφοσίωση και με αυταπάρνηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι νόμοι είναι αμετάβλητοι, ότι μπορούν να παρερμηνεύονται. Από την ιστορία μας ανασύρω ένα περιστατικό. Το 362 π.Χ. οι Σπαρτιάτες νικήθηκαν από τον Επαμεινόνδα στη μάχη της Μαντινίας. Τότε ο στρατός των Λακεδαιμονίων υπεχώρησε. Ο νόμος που ίσχυε στη Σπάρτη έλεγε
απαγορεύεται η υποχώρηση. Ή θα νικήσεις ή θα φωνευτείς. Και όταν γύρισε ο στρατός πίσω, τότε έγινε σκέψεις να εισαχθούν οι στρατιώτες στο στρατοδικείο για να καταδικαστούν εις θάνατον. Και τότε οι πρόκριτοι της Σπάρτης απεφάσισαν και είπαν «Εώμεν τους νόμους καθεύδιν, αφήστε τους νόμους να κοιμούνται, γιατί δεν μπορεί να τιμωρήσουμε όλο το στρατό, γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένας τέτοιος νόμος, ο οποίος στην προκείμενη περίπτωση θα είναι άδικος». Άδικος είναι και ο νόμος αυτός, ή μάλλον η απόφαση της κυβέρνησης για να εξομελιστεί το θρήσκευμα από τις ταυτότητες. Γι' αυτό λέμε «Εώμεν τους νόμους καθεύδιν». Το μίσον συμφέρον του λαού αυτού αυτή τη στιγμή είναι να μην εφαρμοστούν αυτά, για να ησυχάσει ο λαός, για να ξαναβρει την ηρεμία του, για να ξαναέλθει στην ευλογημένη πατρίδα μας η ειρήνη και η τάξη. Εμείς οι κληρικοί δεν κηρύσσομαι ποτέ επανάσταση παρά μόνον όταν το έθνος κινδυνεύει. Εμείς οι κληρικοί είμαστε συντεταγμένοι πολίτες και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να μας υβρίζει ότι δεν έχουμε οικογένειες και ότι για την πατρίδα δεν κάναμε τίποτε. Είναι έγγραμμοι παπάδες, έχουν ωραίες οικογένειες, έχουν προσφέρει στην κοινωνία παιδιά πολλά, από τα οποία έχουν θυσιαστεί για αυτή την πατρίδα. Και αν θέλουν όσοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό μας, είμαστε έτοιμοι να γεμίσουμε ένα τσουβάλι από τα αριστεία ανδρείας που κοσμούν τα στήθη των παπάδων μας και να τους τα στείλουμε να τα δούνε για να πιστούν το τι έχει προσφέρει σε αυτόν τον τόπο ο ιερός μας κλήρος. Είναι αδικία να συγκοφαντείται ασύστολα όλος ο ιερός μας κλήρος. Να μην διασπαστεί η ενότητα και συνεργασία μας με το κράτος, με την κοινωνία, με το έθνος, που δεν είναι αποτέλεσμα εθνοφιλετικών ιδεολογιών, ούτε ολιγοπιστίας ή ανασφάλειας των κειμένων της Εκκλησίας. Είναι η φυσική απόρρια της θεολογίας της ενσαρκώσεως, όπως αυτή διατυπώθηκε στην Τετάρτη εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδο, δηλαδή της ενώσεως των δύο εν Χριστώ φύσεων. Οι θειασότες του χωρισμού επισύουν το φάσμα ότι τάχα η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης που έχει κρατική εκκλησία. Και εμείς απαντούμε, δεν λέτε την αλήθεια. Πρώτα-πρώτα στην Ελλάδα η Εκκλησία δεν είναι κρατική. Είναι θεσμός και οργανισμός αυτοδιοίκητος μέσα εις το κράτος. Όμως στην Ευρώπη υπάρχουν κρατικές εκκλησίες. Στη Μεγάλη Βρετανία, στη Δανία, στην Ισπανία, στη Νορβηγία και στη Σουηδία οι εκκλησίες είναι κρατικές.
γιατί δεν τα λένε αυτά στο λαό μας και γιατί θέλουν να δημιουργούν αντιεκκλησιαστικό κλίμα. Το ψέμα μία-δύο θα περάσει, μετά θα αποκαλυφθεί και δεν θα βρίσκουν τρύπα για να ποθούν μέσα αυτοί που το λένε. Το ζει αυτό ο λαός μας κάθε μέρα στη ζωή του και κανένας, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να διασπάσει αυτό το δίδυμο που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ορθοδοξία, ανάμεσα στους νεοέλληνες και στην Εκκλησία τους. Γι' αυτό εμείς εξακολουθούμε να ζητάμε το διάλογο με την κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός δεν έπρεπε να περιφρονήσει την Εκκλησία και να αρνηθεί ο ίδιος να συναντηθεί μαζί της. Ας θέρξει να συζητήσει μαζί μας το ζήτημα των ταυτοτήτων. Εδώ και τώρα διάλογο απαιτεί ο λαός. Και όταν ο λαός ζητάει, ποιος μπορεί να το περιφρονεί? Πιστέ και ευλογημένε λαέ του Θεού, ένα βαθύ κοινωνικό ρήγμα αρχίζει να δημιουργείται εξαιτίας όλων αυτών που σας ανέπτυξα. Και το ρήγμα αυτό πρέπει επειγόντως να κλείσει. Οι καιροί είναι δύσκολοι για την πατρίδα μας. Η Εκκλησία είναι χώρος αγάπης που είναι το βασικό στοιχείο της κοινωνικής συνοχής. Και όλοι εμείς οι ποιμένες θλιβόμεθα για τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη. Σήμερα όμως ο λόγος αυτός είναι υπέρ της ευσεβίας. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Γι' αυτό μυριόστομη φωνή αφήνουμε να βγει από τα κατάβαθα της ψυχής μας και η φωνή αυτή έχει δύο αποδέκτες. Ο ένας είναι η εξουσία και οι φορείς της. Προς αυτούς με ταπείνωση και υπευθυνότητα λέμε: μη επιμένετε σε μια απόφαση που βλάπτει το έθνος και μη σκέπτεστε κακά για την Εκκλησία μας. Δεν εκθέτουμε τη χώρα σε πικρά σχόλια. Δεν αρνούμεθα την πρόοδο. Δεν είμαστε οπισθοδρομικοί, ούτε φανατικοί. Αλλά και δεν δεχόμαστε να παραιτηθούμε από τα ιερότερα πιστεύματά μας. Ο λαός μας δεν έχει ανάγκη ενός εξυγχρονισμού που περνάει μέσα από την απάρνηση της πνευματικής του ταυτότητας. Σας παρακαλούμε να αναθεωρήσετε τις αποφάσεις σας που στοχεύουν στην απομάκρυση και στην απόθυση της μητέρας Εκκλησίας από τα παιδιά της. Και να πάψετε να μας βλέπετε ως αντιπάλους σας που πρέπει να μας εξουδετερώσετε. Δεν μαχόμαστε για ιδιωτελή συμφέροντα. Δεν έχουμε πολιτικές βλέψεις. Μέχρι σήμερα σε όλα είμαστε μαζί με την πολιτεία, με διακριτούς ρόλους ο καθένας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι δούλη του Κέσαρα. Πορευόμαστε αντάμα ως δύο κουμπιά στην ίδια βάρκα. Συμβάλλουμε κατά το ποιμαντικό μας μέρος στην πρόοδο και στην ανάπτυξη του λαού μας μέσα στην Ευρώπη. Συγχαίρουμε για τις επιτυχίες σας, όπως αυτή της εισόδου μας στην ΟΝΕ, και σε όλα αυτά πιστεύουμε
ότι είναι απολύτως συμβατή η πίστη και η παράδοσή μας. Είμαστε βέβαιοι ότι σε αυτά και εσείς συμφωνείτε. Το ξέρουμε. Δεν αντιπολιτευόμαστε αυτή τη στιγμή ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε την κυβέρνησή του. Απλώς διαμαρτυρόμαστε για μια συγκεκριμένη κυβερνητική απόφαση. Σε όλα τα άλλα συμπλέουμε για το καλό της Ελλάδος και για το καλό της πατρίδος. Δεν θέλουμε να σας δείξουμε σε τίποτε. Δεν επιζητούμε τις δάφνες του νικητή. Δεν αποδεχόμαστε το ρόλο του Κίνσορα. Ως πνευματικοί πατέρες και δικοί σας πατέρες, σας απευθύνουμε το λόγο της δικαιοσύνης. Έχετε ασφαλώς κι εσείς τις ίδιες με εμάς ευαισθησίες. Ας τις ενώσουμε για να βγούμε από το αδιέξοδο. Ζητούμε να ανοίξει ο διάβλος της επικοινωνίας και του διαλόγου για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, για το οποίο ο λαός μας δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον. Μη παραθεωρείτε τη γνώμη του λαού και μη περιφρονείτε τους χριστιανούς, κατατάσσοντάς τους στην κατηγορία πολιτών δεύτερης κατηγορίας. Ρίξτε απόψε μια ματιά εδώ να δείτε ποιοι έχουν έλθει μαζί μας. Δεν είναι μόνο γέροντες και γερόντισες, τους οποίους εμείς μεν τιμούμε, ενώ ενδέχεται άλλοι να τους απορρίπτουν. Είναι και πολλοί άλλοι όριμοι άνθρωποι, καθώς πρέπει άνθρωποι, νοικοκυρέοι άνθρωποι, μορφωμένοι επιστήμονες, σημαντικοί. Και είναι και νέοι, μυριάδες νέοι, που με το σφρίγος τους δίνουν ένα ξεχωριστό τόνο στη συναξή μας. Είναι και αυτή της απαρέσκειάς σας. Μη επιτρέπετε να δηλητηριάσετε άλλο η ατμόσφαιρα στη πατρίδα μας. Γιατί απογοητεύετε έναν ολόκληρο λαό, φύγοντάς του ό,τι ιερότερο και πολυτιμότερο έχει. Ακούστε τις φωνές των φρονίμων που είναι και κοντά σας και μέσα στα όργανά σας, οι οποίοι σας υποδεικνύουν το λάθος που εκάνατε. Αν δε αμφιβάλλετε ότι ο λαός απαιτεί να αναγράφεται προαιρετικά το θρήσκευμά του στις ταυτότητες, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας και η Διαρκής Ιερά Σύνοδος θα αποφασίσουν να συγκεντρωθούν εκατομμύρια υπογραφών. Εμείς πάντως σεβόμαστε τη θέληση και την εξουσία του λαού. Και ο άλλος αποδέχτης του λόγου μας είσαι εσύ, πιστέ ελληνικέ λαέ. Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπηρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατήσχηση των μεγάλων ιδανικών. Μη αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σε αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της προσωπικότητάς σου. Αδελφοί, μείνατε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθατε και σε όσα επιστώθητε. Μείνατε
πνευματική ευθύνη και με πνευματική ενάργεια το λαό του Θεού. Θα συνεχίσουμε έτσι, κλήρος και λαός μαζί, θα πορευτούμε την οδό της σωτηρίας. Όλοι μαζί θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και εμείς ως ιεραρχία θα σας ενημερώνουμε τακτικά. Σας καλώ όλους να είμαστε με πολύ προσευχή και με περισσή αγάπη στο μεν καλός, αδελφοί. Η Εκκλησία στα 2000 χρόνια της ιστορίας της έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες και δοκιμασίες, αλλά από όλες βγήκε νικήτρια. Εδώ κοντά μας σήμερα έχουμε το ιστορικό, το περιώνυμο, το συγκλονιστικό λάμπαρο της Επαναστάσεως του 21. Καθώς επίσης και τους σεβασμιωτάτους που αποτελούσαν την Επιτροπή Οργάνωσης, τον σεβασμιώτατο Νέα Σμύρνης Αγαθάγγελο, Αττικής Πατελεήμονα, Περιστερίου Χρυσόστομο, Ναυπάκτου Ιερόθεο και Δημητριάδος Ιγνάτιο. Ευχαριστώ τους σεβασμιωτάτους ιεράρχας της Κεντρικής, της Νοτίου και της Νησιωτικής Ελλάδας, αλλά και των άλλων περιοχών από το Βορρά, που σήμερα είναι εδώ μαζί μας όλη σχεδόν η ιεραρχία, που μας δείχνουν τον πόνο και την αγωνία τους και όλους τους συνεργάτες τους που ανέλαβαν να μεταφέρουν στην Αθήνα πιστούς χριστιανούς με διάφορα μεταφορικά μέσα. Ευχαριστώ τους αγιορείτες μοναχούς, την Τριμελή Επιτροπή Αγιοριτών Πατέρων που είναι εδώ μαζί μας, φέρνοντάς μας τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας Άξιον Εστίν από το Άγιον Όρος. Ευχαριστώ τους μοναχούς και τις μοναχές μας που κι αυτοί ήρθαν εδώ σε αυτή τη λαοσύναξη.
Ευχαριστώ τους ιερείς μας που σαν καλοί ποιμένες κατά το λόγο του Κυρίου μας πάνε μπροστά και το λογικό πίμνιο ακολουθεί. Ευχαριστώ τους συνεργάτες της Εκκλησίας, τους καθηγητές των θεολογικών σχολών, τις ιεραποστολικές αδελφότητες, τους επιστήμονες, τους λογοτέχνες, καλλιτέχνες και επιχειρηματίας, τους εργαζόμενους που είναι όλοι εδώ. Ευχαριστώ τους πολιτικούς μας άνδρες που μας συμπαρίστανται από όλους τους χώρους, ιδιαίτερα εκείνους που αυτές τις ημέρες με τις συχνές εμφανίσεις τους στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις κράτησαν στους ώμους τους το βάρος της απόκρουσης, του ψεύδους και της απάτης, της αδικίας και της προκατάληψης. Τους αξίζει ένα χειροκρότημα. Ευχαριστώ εσάς, νέα παιδιά, τα μάρια της Ελλάδος, που δίνετε ένα ξεχωριστό τόνο στη συγκέντρωσή μας και μας στηρίξατε από την αρχή στον αγώνα μας. Ευχαριστώ. Οι νέοι είναι μαζί μας και αυτή είναι η πιο μεγάλη μας δύναμη μετά τη δύναμη του Θεού. Οι νέοι είναι μαζί μας. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Που σε πείσμα της κατευθυνόμενης λασπολογίας και παραπληροφόρησης σεβάστηκαν την αλήθεια με υψηλό για αυτούς κόστος και για τη θέση τους μαζί. Τέλος, ευχαριστώ εσένα, περιούσια και ευλογημένη λαέ του Θεού. Εσένα που ήρθες από την Κέρκυρα μέχρι και από τη Χίο, που ήρθες από τη Θράκη μέχρι και από την Κρήτη, που ήρθες από τη Ρόδο μέχρι και από, από το ορεινό Καρπενήσι. Όλον εσένα τον ευλογημένο λαό του Θεού ευχαριστώ. Εσύ κατά το ωραίο δημοτικό μας της ιστορικής μας αλήθειας την προβάλλουμε μπροστά μας και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να την αμφισβητεί εν ονόματι οποιασδήποτε σκοπιμότητας. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία! Δεν είναι μόνο η πλατεία μας αυτή γεμάτη κατάμεστη από το λαό. Είναι η Βασιλίση Σοφίας εδώ επάνω μέχρι το πολεμικό μουσείο γεμάτη. Είναι η Πανεπιστημίου από εκεί μέχρι το Αρσάκιο γεμάτη. Είναι η Σταδίου εδώ μέχρι την Ομόνια γεμάτη. Είναι η Ομόνια, η πλατεία και οι γύρω δρόμοι γεμάτοι. Είναι από εδώ κάτω η Μητροπόλεως γεμάτη. Είναι η Φιλελλήνων μέχρι τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Είναι η Αμαλίας μέχρι επίσης τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Ο κόσμος που ήρθε εδώ σήμερα ξεπερνάει τις 800.000. Ποτέ άλλοτε δεν ξανάγινε κάτι τέτοιο.
φωνή Θεού. Εσύ, πιστέ και ευλογημένε λαέ, σήμερα είπες και ελάλησες. Τώρα από εδώ και πέρα θα λαλήσει ο Θεός. Εγώ σας είπα ότι είναι 800.000 ο κόσμος. Ο Α, τηλεοπτικός σταθμός, μου λένε, ανήκειλε κατά ειδικούς του υπολογισμούς 1,5 εκατομμύρια. Γρήγορα. Να ζήσετε. Ο Θεός μαζί σας.
να διαλυθούμε και να αποχωρήσουμε από τους χώρους όπου είμαστε συγκεντρωμένοι. Είμαστε συγκεντρωμένοι εκατοντάδες χιλιάδες λαού και ενώ ήρθαμε σταδιακά θέλουμε με μιας όλοι να πάμε στο σπίτι μας. Αλλά αυτό δεν είναι εφικτό. Γι' αυτό κατά την αποχώρηση θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε τα μέσα συγκοινωνίας τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Ιδιαίτερα όσοι πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το μετρό θα πρέπει να υπακούν στις οδηγίες τις οποίες δίδουν οι άνθρωποι της λαοσυνάξεως αλλά και η αστυνομία προκειμένου έστω και αργά να φτάσουμε όλοι ασφαλείς στα σπίτια μας. Παρακαλούμε επίσης να μην δώσετε σημασία σε καμία πρόκληση η οποία ενδεχομένως να σας γίνει καθώς θα πορεύεστε για να πάρετε τα μέσα εκείνα της επιστροφής για να γυρίσετε στις πατρίδες σας και στα σπίτια σας. Με τάξη, υπομονή, σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε.
πλάτα θα μου δω. Thank you.
Λέκας πρέκας, έχουμε λίγο καταληφθούν. Τι να κάνει. Όλοι αυτοί είναι μπάτσι που βγουν για το τηλεφώνιο. Τι λέγαμε. Τώρα θα μας είδε και η μάνα σου στην τηλεόραση. Κάτι δελτίο ειδήσεις, δεν είναι. Ναι, 9.30 τελειώνουμε. Απέναντι το έχεις. Από κάτω πρέπει να πάμε. Τώρα ξανά πάλι κάτω. Ρε Γιώργο. Ρε πουλάκι μου. Πάει από κάτω, κάτω έτσι. Πάει. Πάει σου απέναντι. Ρε λάρα. Τα σπάτα που είναι να πάνε προς τα κάτω. Έχουν κατευθεί. Λέκας. Κανονικά από πάνω από να... Εσύ, λέει και ο Καβούδης. Εσύ. Τι, απερνάμε, περιμένουμε τα αμάξια τους. Ευκολία. Τώρα θα δούμε και τους άλλους, τον Παπαθανασίου. Έτσι είναι. Άμα κάτσεις εδώ και τους περιμένεις, θα περάσουν κάτι αυτό. Να πάει για καφέ αυτή τώρα. Ε? Να πάει για καφέ αυτή τώρα. Πού ρε. Τον τα χάνεις αυτή. Πάρα μην τη λέω. Ρε διάλεξε. Πού. Με τόσο βάρος από τις κάλες πρέπει να πάτε. Ναι, αλλά από τις κάλες πώς θα κατέβει. Μία-μία τη βαλίτσα, μία-μία. Αυτά έχει όμως σκοπισμός. Το μετράει, φταίει την καινούργια. Θα ήθελες και εσύ να είσαι ένα Αλεκόπουλο. Ή μήπως είσαι. Και με το ασανσέρ μπορούσαμε να ανέβουμε. Μια μέρα ήταν εδώ πέρα να βάλω το ασανσέρ, τότε που πρώτησα πόδι μου.